Στο τοπικό Πασόκ υπάρχει πλήρης απροθυμία σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου του κόμματος. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, καθώς ο τοπικός κομματικός μηχανισμός στη Ρίση Γη Εκθείος, επίσημο ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο, εκδήλωσαν μόνο ο κ. Φώτης Αλεξάκος, πρώην νομάρχης, και η κυρία Αθηνά Πέτσα, τέως διοικήτρια του νοσοκομείου Τρικάλων. Η έλλειψη ενδιαφέροντος οδήγησε την Ομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος χθες το απόγευμα σε έκτακτη συνεδρίαση με στόχο να προταθούν διάφορα στελέχη ώστε να κρατηθεί σε αξιοπρεπές επίπεδο ο αριθμός των ατόμων που προτίθεται να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προτάθηκαν διάφορα ονόματα, όμως οι περισσότεροι εξ αυτών, όταν βολιτοσκοπήθηκαν, δεν αποδέχθηκαν την πρόταση. Μεταξύ των ονομάτων που προτάθηκαν είναι αυτά της κυρίας Ρούλας Μπακαλάκου, των κυρίων Λάμπρο Τσιβόλα, Θανάση Σίσκου, Δημήτρη Τσιαντή και Δομήνικου Βερίλη. Όμως το πρόβλημα της απροθυμίας είναι πολύ έντονο και δημιουργεί σοβαρό ζήτημα στον τοπικό κομματικό μηχανισμό και βέβαια και στην υποκράτους.